Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Έχουμε στη γραμμή τον κύριο Δημήτρη Γιαρένη, τον πρόεδρο της ΕΨΑΝΑ, μία εκ των τριών ενώσεων της Αττικής, της Τακτοπούτα, θα έλεγα. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα, κύριε Μαλισιώβα και στους ακροατές σας. Καταρχήν, να σας διορθώσω. Τι απ' όλα. Πρώτον, οι ενώσεις της Αττικής είναι τέσσερις. Αθήνα, Ανατολική Αττική, Δυτική Αττική, Πειραιάς. Εγώ μιλάω, ναι, τώρα ο Πειραιάς είναι ουσιαστικά, ναι, τυπικός είναι τέσσερις. Αττική, Αττική. Ναι. Περιφέρεια όταν βγάζουμε Αθηνών Πειραιός. Ναι. Δεύτερο, λάθος τεράστιο. Ποιο? Η ΕΨΑΝΑ δεν είναι Στακτοπούτα. Η ΕΨΑΝΑ αυτή τη στιγμή, ναι, ίσως είναι η καλύτερη ένωση των τεσσάρων που αναφέρατε στην Αττική. Εις ό,τι αφορά το δυναμικό των ομάδων, είναι η τρίτη σε δύναμη, και γιατί έχει τεράστια διαφορά από τη Δυτική Αττική που έχει 24 σωματεία, ενώ εμείς έχουμε 60. Αλλά ναι, σαν δυναμική γενικά θεωρώ ότι είναι η ανερχόμενη δύναμη του ελληνικού ποδοσφαίρου, όχι της Αττικής. Μπήκατε πολύ δυναμικά χωρίς να κάνω ερώτηση και δώσατε πολλά ωραία στοιχεία. Καταρχήν να πούμε το εξής. ΕΨΑΝΑ, ΕΨΑΔΑ, ΕΨΑ και ΕΨ Πειραιά, οι τέσσερις του μεγάλου αυτού νομού, mm-hmm, που είναι και η πρωτεύουσα της χώρας. Θέλω να ρωτήσω το εξής, θα τα πούμε για την ΕΨΑΝΑ. Ζείτε, επειδή και εσείς είστε στην αγορά, mm-hmm, δεν είστε άεργος, ζείτε τους τελευταίους δύο μήνες αυτό που συμβαίνει στη χώρα μας. Θέλω να μου πείτε τι σας λένε τα σωματεία, τα αεραστεχνικά σωματεία που είναι στην δύναμή σας. Αυτή τη στιγμή έχουν τεράστιο πρόβλημα για την επόμενη μέρα. Όσον αφορά τη λήξη των πρωταθλημάτων, το 90% σε εμάς ήταν θετική και για από το κομμάτι υγιεινής και υγείας, αλλά και από το κομμάτι το οικονομικό. Γιατί είχαμε 8 αγωνιστικές για να λήξουν οι τρεις κατηγορίες μας, το 90% των σωματείων δεν είχαν στόχους είτε υποβιβασμού είτε ανόδου, οπότε όπως καταλαβαίνετε είχαν μπει σε μια φάση κάποια αγκαρίας. Επομένως γλιτώσανε κάποια έξοδα. Βέβαια από την άλλη υπάρχουν αρκετά σωματεία με μεγάλες ακαδημίες που χάσανε ένα μεγάλο έσοδο. Όλοι κοιτάζουν την επόμενη μέρα τώρα. Είναι βέβαιο ότι θα υπάρχουν λιγότεροι χορηγοί. Είναι βέβαιο ότι οι παράγοντες οι οποίοι βοηθάνε τα σωματεία θα έχουν λιγότερα έσοδα για να μπορέσουν να τα δώσουν στο χόμπι τους. Και θα πρέπει όλες οι ενώσεις να πέσουμε στα σωματεία, να τους δώσουμε κίνητρα, να τους βοηθήσουμε. Ήδη εγώ έχω ανακοινώσει ότι με την έναρξη της περίοδου τα σωματεία δεν θα πληρώσουν τα παράβολα δηλώσεων συμμετοχών. Μισό λεπτό. Μπορείτε να μας βάλετε στο κλίμα ένας παράγων για να έχει ένα σωματείο πριν τον κορονοϊό, γιατί μετά θα αλλάξουν. Ο μέσος όρος εξόδων του σωματείου αυτού της α κατηγορίας μπορεί να ήταν κοντά στις 50.000. Δεν υπάρχει σωματείο α κατηγορίας με λιγότερο από 40.000, 35.000. Στην ΕΨΑΝΑ, μπορεί στην ΕΨΑ ή στην ΕΨΑ Θεσσαλονίκη, που είναι μεγάλες, μπορεί να πάει 50. Όχι, νομίζω όλοι είναι το ίδιο. Άμα βάλετε κάτω τα απλά λειτουργικά, έναν προπονητή, ναι, και το κόστος των δελτίων των αγώνων. Ερώτηση. Δηλαδή, εμάς παραδείγματος χάρη θα παίξει 15 εντός έδρας παιχνίδια, είναι 200 ευρώ το παιχνίδι. Θα πάει. Δεν χρειάζεται ανάλυση. Είπαμε ότι είναι αυτό το κόστος. Θέλω να σας ρωτήσω τώρα. Ναι. Που δεν θα υπάρχει ο ίδιος κύκλος εργασιών ούτε στην αγορά για να έρθουν χρήματα στο ποδόσφαιρο. Διαμορφώνεται μια νέα κατάσταση. Εσείς με τους προέδρους των σωματείων και των άλλων ενώσεων συζητάτε μήπως είναι η ευκαιρία για την επανεκκίνηση και του ραστεχνικού, γιατί δεν επιτρέπεται ραστεχνικό με αμοιβόμενους ποδοσφαιριστές. Αμοιβόμενοι είναι σε λίγα σωματεία. Στα περισσότερα σωματεία είναι αυτό που λέμε οδηπορικά. Να σας πω τώρα κάτι. Το ίδιο, μην τα βαφτιμάφετε με το βάτο, ξέρετε το ψάρι κρέα, πρόεδρε. Όχι, είναι να πω λίγο να κάνουμε μία ανάλυση για να το καταλαβαίνουμε, ναι, και σωστά το θέμα. Εγώ δεν θα πω, δεν θα δικαιολογήσω κάποιους οι οποίοι το έχουν επάγγελμα ακόμα και στα αεραστεχνικά σωματεία, ποδοσφαιριστές. Αλλά καταρχήν είπατε ότι η ΕΨΑΝΑ είναι η Βούλα, τα Μεσόγεια κτλ. Η ΕΨΑΝΑ πιάνει από το Σικάμινο, που είναι μετά την Αυλώνα, έχει το Μενίδη. Ναι, ναι, έχει όλο το νότιο βοηθό. Και σας λέω εγώ, ένας ποδοσφαιριστής
που θα πάει στο Σικάμινο, παραδείγματος χάρη, στον Αυλώνα, από το Περιστέρι, από τη Φιλαδέλφια. 4 φορές τη βδομάδα οι προπονήσεις στο παιχνίδι και θα κάνει 90 χιλιόμετρα πήγαινε έλα στην διόδια. Να μην πάει ρε παιδί μου η ομάδα, να πάει στην περιοχή της. Τι το θέλει το παίχτη από 100 χιλιόμετρα μακριά, να το κάνει τι. Γιατί προφανώς μπορεί να είναι γάμα κατηγορία και να μην βρίσκει στην περιοχή του χαμηλή κατηγορία. Άρα λοιπόν πρόεδρε μου, το θέμα είναι ποιος είναι ο στόχος του ασθενικού σωματείου στην Ελλάδα του 2020 για να κάνω μια συζήτηση ουσίας. Αυτό βέβαια όχι μόνο από εσάς, πρέπει και από την ΕΠΟ. Ποιος πρέπει να είναι ο στόχος, ποιος πρέπει να είναι. Ο στόχος θα είναι να βγάζει από τις ακαδημίες, να παίζουν παιδιά. Να μπορούν να προωθηθούν στις αντρικές ομάδες. Σε ποιες αντρικές ομάδες θα σας πω εγώ. Ναι. Σε αυτές που από τους 20 παίχτες, 22 είναι ξένοι. Πάμε στο άλλο θέμα. Πού θα βρούνε να παίξουνε. Πολύ ωραία, δηλαδή, μισό λεπτό. Να το πιάνουμε σωστά το θέμα. Ωραία, πολύ ωραία όμως. Λέτε λοιπόν πού να βρούμε να παίξουμε. Πάμε λοιπόν που θα βρούμε στην μαμά ΕΠΟ, η οποία είναι η ομπρέλα των ενώσεων, η οποία λαμβάνει τις αποφάσεις κάθε καλοκαίρι στη συνέλευση. Γιατί δεν περνάτε, δεν προτείνετε να υπάρχει μια ρήτρα ότι δεν γίνεται. Γεια σας κύριε Γιαννόπουλο, καλώς ήρθατε. Δεν γίνεται στο δυναμικό της ομάδος να περιλαμβάνει παραπάνω παίκτες από φτωχή αριθμό. Γιατί δυστυχώς κύριε Μαλισιώβα, από ό,τι φαίνεται διαχρονικά, η δύναμη των ΠΑΕ είναι μεγαλύτερη από τη δύναμη των ερασιτεχνών. Και περνάνε προφανώς αυτό που βολεύει τις ΠΑΕ. Οπότε τώρα πάμε και συνδέουμε την ΠΑΕ, την παλιά ΠΑΕ και Σούπερ Λίγκα. Τώρα παρατηρώ και μια προσπάθεια της Λίγκας τα τελευταία χρόνια να μπει πιο δυναμικά στην ΕΠΟ και να παρεμβαίνει και να αποφασίζει ουσιαστικά αυτή, θεωρώντας έχουν ακουστεί και φωνές ότι εμείς είμαστε στο ποδόσφαιρο, λέει. Έχει ακουστεί και επίσημη φωνή τέτοια σε τηλεδιάσκεψη από τη Λίγκα ότι εμείς είμαστε στο ποδόσφαιρο, όχι η ΕΠΟ. Ισχύει αυτό? Ισχύει, το έχουμε ακούσει. Βέβαια εκ του αποτελέσματος κρινόμαστε όλοι και όπως είδατε προσφάτως, απόφαση της Λίγκας με τους μείον βαθμούς αναιρέθηκε από το Συμβούλιο της ΕΠΟ. Ναι, ήταν η απόφαση ότι όποιος δεν έχει τα κατάλληλα έγγραφα και για την αδειοδότηση να μην τιμωρείται, καθόλου. Άλλο αποφάσισε η Λίγκα και το άλλο αποφάσισε μετά η ΕΠΟ. Αυτό έκανε το σωστό κατ' εμέ η ΕΠΟ. Δεν μπορεί ένας που είναι παραβάτης να είναι στο μηδέν. Πάμε σας παρακαλώ παρακάτω. Εγώ δεν κρίνω την απόφαση, κρίνω την διαδικασία, το αποτέλεσμα. Εγώ το κρίνω. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Είμαστε τώρα σε μια διαδικασία εκλογών. Είναι στη μέση ο κ. Σαβγιαννάκης, έχουμε την ανακοίνωση της FIFA. Τι πιέσεις δέχονται οι ενώσεις για την περίφημη ψήφο, γιατί τα έχουμε και εκλογές. Πότε έχετε εκλογές, αν επιτρέπετε? Στην ΕΠΟ. Στην Εψανά. Στην Εψανά, κανονικά τώρα. Αυτή την εποχή, πώς είναι οι περισσότερες. Πείτε μου τώρα, τι πιέσεις δέχεστε και εάν έχει αποτέλεσμα η ψήφος της Εψανά όταν εισέρχεται στην ΕΠΟ. Δηλαδή, πιάνει τόπο ο αγώνας της κάθε ένωσης όταν εισέρχεται στην ΕΠΟ δια του εκπροσώπου της. Όταν είσαι μία ψήφος στις 70 χοντρικά, πώς είναι ακριβώς ψήφος, έχεις μία δύναμη. Όσον αφορά πιέσεις, τουλάχιστον εγώ αυτή τη στιγμή δεν έχω κάποια πίεση. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνεται με άλλους συναδέλφους. Εγώ αυτή τη στιγμή δεν νιώθω καμιά πίεση, δεν έχω από πουθενά πίεση. Το κλίμα είναι καλό για το ποδόσφαιρο, πρόεδρε, για την επόμενη μέρα της πράτης, γιατί είσαι και στην αγορά. Από αυτό που βλέπουμε και ακούμε υπάρχει μία αναταραχή. Πώς μπορείτε να σχολιάσετε τα βέλη των τριών μεγάλων ΠΑΕ κατά της πολιτείας? Βλέπουμε μια δυναμική του ΠΑΟΚ, της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού να κρατούν αποστάσεις από τον κύριο Αβγενάκη, δεν λέω για επιθέσεις. Δεν υπάρχει καλή χημεία. Είναι η FIFA εδώ. Είχαμε ανακοίνωση του κύριου Χούμπελ, ο οποίος διαφωνεί με την απόφαση του κύριου Αβγιανάκη για εκλογές τον Οκτώβριο. Πιστεύετε θα έχουμε εξομάλυνση, δεν χρειάζονται τέτοιες φωνές? Γιατί γίνεται όλη η φασαρία? Εγώ δεν θα κρίνω τις ΠΑΕ, εμένα με ενδιαφέρει το ερασιτεχνικό και οι ενώσεις. Αυτό που μπορώ να πω σε αυτή την προκειμένη περίπτωση είναι ότι όταν έχει ανακοινωθεί κάτι θα πρέπει να τηρείται. Όταν λοιπόν ξέρουμε ότι θα υπάρχει εκλογική διαδικασία τέλη Ιουνίου, Ιούλιο, με συγκεκριμένο σύστημα, θα πρέπει να τηρηθεί. Και δεν μιλάω τώρα μόνο για εκλογές ΕΠΟ, μιλάω γενικά για εκλογές. Είτε αφορά ποδόσφαιρο, είτε αφορά το οτιδήποτε. Σωστό. Δηλαδή να πάω τώρα εγώ που έχω εκλογές και ξέρω εγώ 15 μέρες πριν,
να αλλάξω το εκλογικό σύστημα κατά το δοκούν που με βολεύει. Και αυτό συζητείτε. Υπάρχουν φωνές που ζητούν αύξηση των εκλεκτόρων για πιο δημοκρατικές διαδικασίες. Γιατί όλοι πολύ καλά ξέρουμε τις εκλογές από το Μορφωτικό Σύλλογο Μορφοβουνίου Καρδίτσας μέχρι τις όλες τις εκλογές. Υπάρχει Δούνε και Λαβίν, είναι σε όλο τον πλανήτη αυτό, δεν είναι τωρινό. Άρα λένε ότι αν ανέβει ο αριθμός, αυξηθεί, είναι δύσκολο να χειραγωγήσει τις εκλογές. Εσείς τι λέτε, καλή είναι 75 ψήφια, αν δεν απατώμε τώρα που είναι η ψήφη για την ΕΠΟ? Εγώ θα το πω διαφορετικά. Για τη συλλογιστική σας, να συμφωνήσω να διευρυνθεί το εκλογικό σύστημα. Ωραία. Αλλά να διευρυνθεί σε βάθος τετραετίες. Δηλαδή γίνονται οι εκλογές και από εκεί και πέρα αποφασίζουμε διεύρυνση και ξέρουμε ότι σε 4 χρόνια οι εκλογές γίνονται με το σύστημα που θα έχει αποφασιστεί. Τώρα, ένα μήνα, δύο μήνες πρώτων εκλογών να αλλάζουμε το εκλογικό σύστημα, και μιλάω για οποιαδήποτε διαδικασία, δεν μιλάω για εκλογές, για οποιαδήποτε διαδικασία, στη δικιά μου συλλογιστική δεν είναι σωστή. Και από την άλλη, για να κλείσουμε αυτό το κομμάτι, για να πάμε στην Ψανά για να ολοκληρώσουμε, ότι και η πολιτεία όμως προσπαθεί και θέλει να καθαρίσει το τοπίο, να μην υπάρχουν αυτές οι αντεγκλήσεις, γιατί έχουν μεταφερθεί τα επεισόδια σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή το κλίμα είναι εκρηκτικό μεταξύ των οπαδών, που παράγεται από τις ομάδες, ανακοινώσεις, να μην τα ξαναλέμε. Και η πολιτεία όμως πρέπει να παρέμβει για να βάλει μια τάξη. Άρα λοιπόν πρέπει να έχουμε έναν συγχρονισμό που απαγορεύεται, πρέπει να έχουμε μια σύμπτυξη απόψεων για να βγει ένα θετικό αποτέλεσμα, νομίζω, δεν είναι? Συμφωνώ μαζί σας. Αν λοιπόν η απόφαση για εκλογές τον Οκτώβριο που λέμε, από ό,τι είπε τώρα ο κύριος Αυγενάκης ως εκπρόσωπος της πολιτείας, το έλεγε τον Οκτώβριο και έλεγε και τον Οκτώβριο ότι αλλάζω και το εκλογικό σύστημα, δηλαδή ένα χρόνο πριν. Θα μπορούσα να το δικαιολογήσω. Τώρα όμως για τη δικιά μου συλλογιστική δεν δικαιολογείται. Πόσο και πει... ακόμα και από τη στιγμή που μιλάμε για ένα ποδόσφαιρο που έχει αυτοδιοίκητο. Καλά, μεταξύ μας κύριε Γιαρένη, τώρα αυτό το αυτοδιοίκητο έχει γίνει λάστιχο τα τελευταία 10 χρόνια, διότι παρεμβαίνει όποτε θέλει η πολιτεία τα τελευταία 15 χρόνια και η FIFA όποτε θέλει και κανείς δεν μιλάει. Θέλω να πάμε σε ένα άλλο ζήτημα. Πόση πίεση έχετε εσείς οι πρόεδροι των ενώσεων με τις ομάδες που είναι να ανέλθουν, γιατί εμπλέκεται και η ΓΑΜΑ Αθηνική που ανήκει στην ΕΠΟ και υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση περί της αναδιάρθρωσης από πάνω προς τα κάτω όμως, ενώ η αναδιάρθρωση πρέπει να είναι από κάτω προς τα πάνω. Που θα προβληματιστούν από τα κριτικά. Ναι. Εμείς δεν έχουμε καμία, γιατί ήταν ξεκάθαρο. Δηλαδή εμάς από την Α κατηγορία που ανεβαίνει ο Κιανούς Αστέρας Βάρης, είχε μια τεράστια διαφορά 15 βαθμών από το δεύτερο, η οποία εάν συνεχιζόντουσαν τα πρωταθλήματα ήταν σίγουρο ότι θα αυξηθεί. Δεν μπορούσε να αμφισβητηθεί η κυριαρχία της από πουθενά. Επομένως δεν είχαμε κάποιο τέτοιο θέμα. Απλά περιμένουμε και θα πρέπει να γίνει και σύντομα το τι θα πράξει η ΕΠΟ στο κομμάτι της ΓΑΜΑ Εθνικής, για να ξέρουμε ποιες ομάδες εν τέλει θα πέσουν, εάν πέσουν από τη ΓΑΜΑ Εθνική στα τοπικά, για να ξέρουμε και εμείς τι αναδιάρθρωση θα κάνουμε. Ναι. Και με ρωτάει ένας φίλος. Βέβαια ξεκινάει από πάνω. Θα πρέπει να αποφασίσει η Super League τι κάνει, μετά η Football League. Και μετά η ΕΠΟ για την ΓΑΜΑ Εθνική. Πάλι ανάποδα νομίζω. Δηλαδή ενώ πρέπει να αρχίσει από είναι κάτω. Λογικό. Ναι. Είναι λογικό. Όχι, δεν πρέπει να γίνει από κάτω, από πάνω. Από πάνω. Δηλαδή, ό,τι βολεύει τη ΣΠΑΕ, ό,τι βολεύει τη ΣΠΑΕ δηλαδή. Δεν ξέρω αν είναι τη ΣΠΑΕ, δεν είναι μόνο η ΠΑΕ, γιατί τώρα και η Football League είναι ερασιτεχνικό θεωρείται. Ναι. Άλλη ερώτηση. Ναι. Γιατί κάθε χρόνο στην Ελλάδα συζητάμε για αναδιάρθρωση? Πώς γίνεται αυτό να είμαστε μοναδικό πρωτεύουσα στην Ευρώπη που γίνονται αναδιαρθρώσεις? Ενώ ο έρμος ο νόμος 27-25 έλεγε και ισχύει ότι όταν ανακοινώνεις κάτι φέτος, ισχύει μετά από δύο σεζόν. Στην Ελλάδα πώς γίνεται, πρόεδρε μου, και ασχολούμαστε κάθε χρόνο με αναδιάρθρωση? Είναι απλό, γιατί είναι στο DNA του Έλληνα παράγοντα. Είναι το DNA, είναι το αλυσβερίσι, το ταλαβέρι. Που λένε, το εγώ λέω το DNA του Έλληνα παράγοντα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή τώρα μιλάμε για αλυσβερίσι και θέλει το 90% των ομάδων να γίνει αναδιάρθρωση. Έτσι. Γιατί θέλουν για να ανέβουν κατηγορία φυσικά. Όλοι. Ή να παραμείνουν, είναι τελευταίοι. Άλλος να ανέβει, άλλος να μην πέσει.
Αυτό. Ίσως βόλεψε και η κατάσταση της πανδημίας. Όντως. Και γι' αυτό υπάρχει αυτό το κύμα. Θέλω να κλείσω μια τελευταία για την Εψανά. Τη χαρακτηρίσατε, εγώ την είπα σταχτοπούτα, έτσι. Γιατί σταχτοπούτα δεν έχει καμιά ιστορία 40 ετών. Πιτσιρίκα είναι η Εψανά. Γιατί πιτσιρίκα. Οι ομάδες της, το 90% των ομάδων της, ναι, έχουν ιστορία 40 ετών και πάνω, γιατί αγωνιζόντουσαν στα πρωταθλήματα, ναι, της Αθήνας. Το ξέρω. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω το εξής. Τι είστε περήφανος ότι έχετε καταφέρει, κάνετε, γιατί διαφέρει Εψανά από τις άλλες, γιατί θέλω να μου εξηγήσετε το λόγο ότι είναι η καλύτερη, είπατε στην αρχή, για να κλείσουμε έτσι. Θα πω κάτι, γιατί αυτή τη στιγμή, ενώ είναι 19 ετών ένωση, ενώ την είχαμε, ενώ τη βρήκα εγώ σε γραφεία που ήταν σε τρολ, έχει πάει σε γραφεία, έχει καταφέρει να υπάρχει ένα ταμείο σε περίοδους χαλεπούς, έχει καταφέρει να έχει βοηθούς στη Super League 1, έχει καταφέρει να έχει βοηθούς και διαιτητές στη Super League 2 και γενικά είναι μία ένωση την οποία δεν την ακούτε σε οτιδήποτε περίεργο. Ή μέλη της, ή διαιτητές, ή την ένωση. Είναι μία ένωση η οποία κρατάει χαμηλό προφίλ με μεγάλους στόχους. Και να ζητήσω την πρόβλεψή σας στο ζήτημα του καλοκαιριού των εκλογών της ΕΠΟ. Τελικά, τι πιστεύετε, ότι θα έχουμε την εκλογή στο καλοκαίρι, θα έχουμε τον Οκτώβρη, θα έχουμε κάτι θετικό, γιατί φεύγει και η FIFA, έτσι, υποτίθεται αποχωρεί η Επιτροπία μετά από 3 χρόνια. Και αυτό δεν ήταν ευχάριστο για το ελληνικό ποδόσφαιρο, γιατί είχαμε τα μνημόνια παλιά, είχαμε και το ποδοσφαιρικό μνημόνιο. Θέλω ένα γρήγορο σχόλιο από αυτού των δύο. Αν πιστεύετε ότι θα γίνουν εκλογές τον Ιούλιο ή τον Οκτώβριο και αν θα καταφέρει η ΕΠΟ το ελληνικό ποδόσφαιρο να προχωρήσει άνευ προστασίας της FIFA. Εγώ θεωρώ με τα δεδομένα, αλλά βέβαια είναι μια εικασία, ότι οι εκλογές θα γίνουν τον Ιούλιο και θα γίνουν με το ισχύον εκλογικό σύστημα. Δηλαδή δεν προλαβαίνει να αλλάξει. Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα αυτό είναι το τι βλέπω. Τώρα το τι θα γίνει θα φανεί μέσα στο επόμενο 15ήμερο. Και ένα λόγο για τη FIFA και από την άλλη, να πω, εγώ χαίρομαι που αποχωρεί η FIFA. Γιατί αυτή τη στιγμή, ειδικά στο κομμάτι διαιτησίας, πληρώνουμε ένα τσουβάλι λεφτά, ναι, ναι, σε ανθρώπους από το εξωτερικό που δεν νομίζω να κάνουν καλύτερη δουλειά από το να είχαμε Έλληνες, τα οποία αν βάλουμε να δίναμε τα μισά λεφτά από αυτά που μας στοιχίζουν στις ενώσεις, θα είχε λυθεί και το πρόβλημα των ενώσεων. Υπάρχει μια διαφορά ότι τον κύριο Περέιρα δεν τον έδιρε κανείς, ενώ το σπίτι του κύριου Μπίκα, περιμένω ακόμα να μάθουν πώς κάηκε, τον κύριο Τζίλο τον έδιραν, τον κύριο Ζωγράφο τον έδιραν, δηλαδή ενώ δεν δίναν κανένα ξένο, έχουν δαρεί πολλοί Έλληνες, Πρόεδρε μου, και πρέπει αυτό η δικαιοσύνη, δεν αφορά εσάς, να το επιλύσει ώστε να μπορούν και οι Έλληνες να μπορούν να κατέχουν θέσεις και να μην φοβούνται. Λοιπόν, από την άλλη, να πω όμως και κάτι, έχουμε δει εγκλήματα σε εισαγωγικά. Στην Ευρώπη, ναι, εννοείται. Όχι, ποδοσφαιρικά εγκλήματα ξένων διαιτητών που ήρθαν και φέκτηνε στην Ελλάδα. Όντως. Φύγανε αψεγάδιαστοι. Και βλέπουμε ότι αν λάθη σαν και αυτά που έχουν γίνει σε παιχνίδια από ξένους τα έκανε Έλληνας, θα τον είχαμε κρεμάσει στα μανταλάκια για 50 χρόνια. Εννοείται. Δηλαδή κάπου φταίμε όλοι. Όταν λέω όλοι, μιλάω παράγοντα. Αρκεί να... Και μάλιστα έρχονται και αμείβονται και πλουσιοπάροχα και τα παίρνουν από ό,τι έχω μάθει και προτού έρθουν στην Ελλάδα. Εννοείται. Και οι δικοί μας διαιτητές είναι απλήρωτοι. Οι δικοί μας διαιτητές όμως, αν καταφέρουν οι διαιτητές οι δικοί μας και μιλήσουν τι συμβαίνει τα τελευταία 20, 30, 50 χρόνια, νομίζω θα μας βοηθήσει ώστε να κάνουμε καλύτερη και διαιτησία. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή υπομονή και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα γεγονότα. Ευχαριστώ πολύ. Είναι καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, αυτός ήταν ο κ. Δημήτρης Γιαρένης, ο πρόεδρος της Εψανά, που όπως σωστά μου είπε, 4 ενός για την Οικειοπηρία της Αττικής. Πάμε σε μια.